Δικαστικό φρένο σε νέες μειώσεις των ΕΦΑΠΕΞ όταν πρόκειται για τα ταμεία που δεν έχουν καμία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από άλλους κοινωνικούς πόρους, παραστηρίζονται μόνο στις εισφορές των εργαζομένων, βάζει απόφαση σταθμός της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, γνωμοδοτώντας επί του νέου Προεδρικού Διατάγματος για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΕΞ που χορηγεί το Ταμείο Αρρωγής του Λιμενικού Σώματος, έκρινε ότι το βοήθημα που παίρνουν οι αξιωματικοί του Λιμενικού, της Ακτοφυλακής καθώς και τα πολιτικά πρόσωπα του Λιμενικού Σώματος θα πρέπει να είναι ευθέως αναλογικά με φάση τις εισφορές που έχουν καταβάλει ασφαλισμένοι του και σε καμία περίπτωση μικρότερο από το ποσό που αναλογεί στις εισφορές που έχουν πληρώσει βάσει τις αποδοχές τους. Ακόμη και οφειλές προς το δημόσιο που δεν έχει ακόμη λήξει η προθεσμία πληρωμής τους μπορούν να ρυθμίσουν οι φορολογούμενοι. Αυτό προβλέπεται με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας των Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Ειδικότεροι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών που τέλουν σε αναστολή ίσπραξης καθώς και μήλυξη πρόθεσμων οφειλών. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε 12 δόσεις και το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 15 ευρώ. Αίτηση πληρωμής λήξη πρόθεσμων οφειλών σε μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας ακινήτου σε τρίτο και χώρηση στο δημόσιο μέρους ή του συνόλου του χρηματικού τμήματος προβλέπει εγκύκλωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Από την 1η Ιανουαρίου και μετά, οι φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο μπορούν να μεταβιβάζουν σε τρίτο ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία με την προϋπόθεση ότι με το τίμημα εξοφλούνται πρώτα οι λήξη πρόθεσμες φορολογικές τους υποχρεώσεις. Δεν μπορούν όμως να εκχώρησουν στο δημόσιο ακίνητο για να εξοφλήσουν φόρους.